Υπήρχε μια ανησυχία και δικαιολογημένη των συμπολιτών μας εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι νομπές οι μνήμες μιας καταστροφής και μιας δυσκολίας. Γι' αυτό και ήμασταν όλοι εδώ πέρα, συντονισμένοι και οργανωμένοι. Χαίρομαι ότι μέχρι τώρα η προσπάθεια αυτή απέδωσε. Θέλω να ευχαριστώ και τον κύριο Περιφερειάρχη και τους κύριους δημάρχους και όμως όλα τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι προφανές ότι δουλεύοντας όλοι μαζί και συντονισμένα μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Από ό,τι καταλαβαίνω βλέποντας πλέον την εικόνα από όλη την Ελλάδα, είχαμε τις βροχοπτώσεις και την πίεση την οποία περιγράψαμε μέχρι 100-110 μιλιμέτρ νερού και εδώ σε κάποιες περιοχές στην Καρδίτσα, στον Κάμπο και στην, πάνω στο Πήλιο και στην Αγορά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Προχωράμε στο παρασύνθημα. Όπως βλέπετε, τη μία εβδομάδα ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές και την άλλη εβδομάδα ασχολούμαστε με τις πιθανές πλημμύρες και τις βροχές. Αυτός είναι ο καιρός, αυτό είναι το κλίμα πλέον και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε. Οπότε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, κύριε Περιφερειάρχη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Το νερό ήταν αρκετό. Δηλαδή, έπεσε στην Θεσσαλία το νερό που πέφτει σε λίγες ώρες σε 3,5 μήνες. Το σύστημα λειτουργήσε ικανοποιητικά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, υπήρχε συντονισμός με τον κρατικό μηχανισμό και με την περιφέρεια, με όλες τις υπηρεσίες. Είναι περίπου όπως το είχαμε προβλέψει. Στον αστικό Βόλο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και θεωρώ ότι αυτά τα φαινόμενα που θα έχουμε, που μπορεί να είναι έντονα, θα είναι συχνά τέτοιου τύπου λίγο νερών, οπότε πρέπει να είμαστε συνδυσμένοι σε αυτά. Και νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Προβλήματα πλέον δεν είχαμε. Κάποια ανησυχία. Όχι. Όχι, όχι. Είχαμε μόνο ένα περιστατικό σε κάποια παραλία της αγοράς που ήταν τρεις τουρίστες είχαν σε ένα σπίτι είχαν ξεχαστεί. Πήγε ένα πυροσβεστικό, τους πήρε γιατί οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Αλλά όχι κάτι τίποτα σημαντικό.